καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Για ακόμη μια φορά σας κρατάμε συντροφιά με την εκπομπή μας, η Ποιόνι και η Υγεία. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα επίκαιρο και αμιγώς φαρμακευτικό θέμα. Δεν είναι άλλο από την θωράκιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τα παραδείγματα ανθρώπων που αρρωσταίνουν εύκολα, με το που θα κάνει την εμφάνισή της η πρώτη γρίπη του φθινοπόρου, είναι πάρα πολλά. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα χρειάζεται ενίσχυση. Τι είναι όμως το ανοσοποιητικό σύστημα? Το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί την άμυνα του οργανισμού μας απέναντι στους παθογόνους εισβολής, καθώς και τα στρατεύματα που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά αυτή την εισβολή. Όταν ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και εισέλθει κάποιος παθογόνος μικροοργανισμός, τότε είναι που αρρωσταίνουμε. Τα ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα? Τι είναι οι βιταμίνες? Ποιες είναι οι βιταμίνες που βοηθούν στην όρθωση της άμυνας, δηλαδή του ανοσοποιητικού μας συστήματος, και πώς τις λαμβάνουμε με τη διατροφή? Εκτός από βιταμίνες, τι άλλο πρέπει να προσφέρουμε στον οργανισμό μας μέσω της διατροφής ή μέσω συμπληρωμάτων για την ενίσχυσή του? Και τελευταία ερώτηση, είναι εύκολο ή δύσκολο να παρέχω στον οργανισμό μου αυτά που χρειάζεται μέσω της διατροφής ή πρέπει να χρησιμοποιήσω και κάποια συμπληρώματα διατροφής? Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο ερώτημα, δηλαδή τους παράγοντες που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αυτή είναι η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος, το στρες, η έκθεση σε επιβαρημένο περιβάλλον και πολλοί άλλοι παράγοντες. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι δεν εξαρτάται και δεν επηρεάζεται μόνο από έναν παράγοντα το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αντιθέτως συντρέχουν πολλοί. Τι είναι οι βιταμίνες? Οι βιταμίνες είναι οργανικές χημικές ενώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κανονική ανάπτυξη και τη διατήρηση του οργανισμού μας. Κάποιες βιταμίνες, δηλαδή του συμπλέγματος B και C, είναι υδατοδιαλυτές ενώσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το περίσσευμά τους αποβάλλεται με τα ούρα, ενώ οι βιταμίνες α, D και ε είναι λιποδιαλυτές, πράγμα που σημαίνει ότι η υπερβολική κατανάλωσή τους συσσωρεύεται στο σώμα και είναι δυνατόν να γίνουν επικίνδυνες. Το σώμα μας δεν μπορεί να συνθέσει καμία βιταμίνη και γι' αυτό το λόγο τις παρέχουμε στον οργανισμό μας μέσω της διατροφής. Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, δηλαδή ποιες βιταμίνες βοηθούν στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και πώς τις λαμβάνουμε με τη διατροφή, σχεδόν όλες οι βιταμίνες βοηθούν στη θωράκιση του ανοσοποιητικού. Πιο συγκεκριμένα, οι λιποδιαλυτές βιταμίνες α ή αλλιώς ρετινόλη D και ε και οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος B και η βιταμίνη C είναι οι βιταμίνες που θα μας απασχολήσουν. Βέβαια, εκτός του ότι βοηθούν στη θωράκιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, όλες οι βιταμίνες παρουσιάζουν και άλλες δράσεις. Να δούμε τώρα κάποια στοιχεία για την καθεμιά ξεχωριστά και σε ποιες τροφές περιέχονται. Όσον αφορά τη βιταμίνη α ή αλλιώς ρετινόλη ή ρητινόλη, έλλειψή της επηρεάζει τον αριθμό των μαχητών του ανοσοποιητικού συστήματος, δηλαδή των ΤΑΦ και Β λεμφοκυττάρων, ενώ μειώνει παράλληλα τη δραστικότητα άλλων κυττάρων, με αποτέλεσμα ένα ασθενές ανοσοποιητικό. Άλλες δράσεις της είναι η θεραπεία διάφορων δερματικών παθήσεων, όπως την ακμή και την ψωρίαση, βελτιώνει την νυχτερινή όραση, την ασθένεια που εμφανίζουν κυρίως οι ηλικιωμένοι, δηλαδή την οχρά κοιλίδα, εάν επισημανθεί όμως σε αρχικό στάδιο και όχι μεταγενέστερα, και ενδεχομένως να συμβάλλει στην προστασία από ορισμένες μορφές καρκίνου. Λέω ενδεχομένως, διότι ναι μεν υπάρχουν ενδείξεις από μελέτες ότι η βιταμίνη α έχει αντικαρκινικές ιδιότητες, ωστόσο δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Η βιταμίνη α είναι ευρύτατα διαδεδομένη στις τροφές. Τα έλαια του σηκωτιού, των ιχθύων, είναι εδώ και πολύ καιρό η πλέον συμπυκνωμένη φυσική πηγή της ρετινόλης.
αλλά και το σηκώτι των ζώων, τα νεφρά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Ακόμη, διακειμενόμενα ποσοστά του β' καροτενίου βρέθηκαν στα καρότα και στα σκουροπράσινα και κυτρινόλευκα λαχανικά, δηλαδή στο σπανάκι και στα λάχανα. Συνεχίζουμε με το σύμπλεγμα των βιταμινών B, που είναι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, δηλαδή β1 ή αλλιώς θιαμίνη, β2 ή αλλιώς ριβοφλαβίνη, β3 ή νιασίνη, β5 ή παντοθενικό οξύ, β6 ή αλλιώς πυριδοξίνη, β9 ή φιλικό οξύ και β12 ή αλλιώς κοβαλαμίνη. Αν και η χημική σύσταση καθεμιας από το σύμπλεγμα των βιταμινών B είναι διαφορετική, έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το σύμπλεγμα των βιταμινών B συμμετέχει σε περισσότερες από 100 ενζυμικές διαδικασίες που συμβαίνουν στον οργανισμό μας, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με το ανοσοποιητικό. Η πιο μελετημένη βιταμίνη του συμπλέγματος B σε σχέση με το ανοσοποιητικό είναι η B6, της οποίας η πρόσληψη από τη διατροφή και από συμπλήρωμα φαίνεται να αυξάνει την παραγωγή μεταβολητών που ρυθμίζουν την απόκριση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Μέσω της διατροφής μπορούμε να την προσλάβουμε από τρόφιμα όπως κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, φασόλια, φακές και δημητριακά ολικής άλεσης. Η γνωστή σε όλους μας βιταμίνη C ή αλλιώς ασκορβικό οξύ είναι ίσως η βιταμίνη με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως. Έχει αντιοξειδωτικές δράσεις, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθάει στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων, ενώ συμμετέχει και στη μετατροπή των θερμίδων σε ενέργεια. Η βιταμίνη C θεωρείται ότι συμβάλλει στην πρόληψη των ιώσεων και των κρυολογημάτων, έχει δράση φυσικού αντιϊσταμινικού και κρατά υγιή δόντια και οστά. Η έλλειψη αυτής έχει ως αποτέλεσμα την αιμορραγία από τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία των ούλων και την επούλωση των πληγών αρκετά αργά. Ακολουθεί η ασθένεια σκορβούτο που παρατηρήθηκε σε ναυτικούς, το οποίο όταν η έλλειψη επιμηκύνεται έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο. Μέτρια έλλειψη μπορεί να παρουσιαστεί στα νήπια που τρέφονται με μη ενισχυμένο γάλα αγελάδος, και σε ηλικιωμένους που τρέφονται με ελλειπή δίαιτα. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C είναι τα πορτοκάλια, τα βατόμουρα, τα ακτινίδια, τα μπρόκολα, οι κόκκινες και οι πράσινες πιπεριές και άλλες πολλές τροφές. Η αντίληψη όμως ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις τροφές το πορτοκάλι περιέχει τη μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C, αναλογικά με τη μάζα του, είναι εντελώς λανθασμένη. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι ένα φλιτζάνι ομής πιπεριάς περιέχει 190 μικρογραμμάρια βιταμίνη C, ενώ η ίδια ποσότητα πορτοκαλιού περιέχει μόλις 70 μιλιγκράμμ. Τρομερή διαφορά. Επόμενη είναι η βιταμίνη D ή αλλιώς η βιταμίνη του ήλιου. Τα τελευταία χρόνια έχει μελετηθεί και επιβεβαιωθεί η δράση της σε αμέτρητες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Τι κάνει αυτή όμως? Διατηρεί τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα, προστατεύει από την οστεοπόρωση, ενισχύει το ανοσοποιητικό και είναι απαραίτητη για τα δόντια, τα οστά, αλλά και την ανανέωση των κυττάρων. Η μεγαλύτερη ποσότητά της συντίθεται στο δέρμα μας από τον ήλιο, κατά την έκθεσή μας σε αυτόν. Έλλειψη υπάρχει όταν η έκθεση στον ήλιο ενός ατόμου είναι σπάνια. Δεν υπάρχει σε αυθονία στις τροφές, βρίσκεται κυρίως στα γαλακτοκομικά και στα λιπαρά ψάρια. Η χρήση όμως συμπληρώματος βιταμίνης D κερδίζει συνεχώς έδαφος και κρίνεται απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις. Η τελευταία βιταμίνη για την οποία θα μιλήσουμε, που συμβάλλει στη θωράκιση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, είναι η βιταμίνη Ε ή αλλιώς το κοφερόλι. Θεωρείται ως η βιταμίνη της νεότητας. Έχει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, η οποία προστατεύει τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού από τις ελεύθερες ρίζες και έλλειψή της έχει συσχετιστεί με ευπάθεια σε ορισμένες λοιμώξεις. Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη Ε είναι το ελαιόλαδο, η μαλακή φυτική μαργαρίνη, η ξηρή καρπή και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι.
Το επόμενο ερώτημα που θα μας απασχολήσει είναι τι άλλο εκτός από τις βιταμίνες χρειάζεται να προσλαμβάνουμε. Ένα πολύ σημαντικό διατροφικό στοιχείο εκτός των βιταμινών είναι το συνένζυμο Q10. Τι είναι όμως το συνένζυμο Q10? Το συνένζυμο Q10 είναι μια ουσία που μοιάζει με βιταμίνη, έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και βρίσκεται στα μυτοχόνδρια όλων των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Βασικό καθήκον του είναι να συμβάλλει στην παραγωγή τριφοσφορικής αδενοσίνης, δηλαδή ATP, που είναι ο κυριότερος φορέας ενέργειας στα κύτταρα. Επιπλέον, ως αντιοξειδωτικό, προστατεύει τα κύτταρά μας από βλάβες, οι οποίες οφείλονται σε υπερβολικό αριθμό ελευθέρων ριζών και συνεπώς σε οξειδωτικό στρες. Το συνένζυμο Q10 συμβάλλει σημαντικά στην καλή υγεία του οργανισμού μας, στην τόνωση του ανοσοποιητικού και ταυτόχρονα στην νεανική όψη του δέρματός μας. Μπορείτε να το προσλάβετε από τη διατροφή μέσα από την κατανάλωση λιπαρών ψαριών όπως οι σαρδέλες που περιέχουν 6,4 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια τροφής και το σκουμπρί που περιέχει 4,3 μιλιγκράμμ ανά 100 γραμμάρια, καθώς και από ολικής άλεσης δημητριακά. Ωστόσο, αν και υπάρχει σε αρκετές τροφές, η περιεκτικότητά του είναι τόσο μικρή που είναι σχετικά δύσκολο να καταφέρουμε να καλύψουμε μέσα από την διατροφή μας την απαιτούμενη ημερήσια δοσολογία που είναι περίπου 400 μιλιγκράμμ. Γι' αυτό συχνά προτείνεται σαν συμπλήρωμα διατροφής για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Το τελευταίο ερώτημα για σήμερα και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό. Είναι επιτακτική ανάγκη να καταναλώσω κάποιο συμπλήρωμα διατροφής? Η απάντηση είναι ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν ένας άνθρωπος τρέφεται σωστά, και όταν λέω σωστά εννοώ τρώει σε σωστές ώρες, τις κατάλληλες ποσότητες χωρίς υπερβολές, ξεκουράζεται τις ώρες που πρέπει, ασκείται περιοδικά και ζει σε ένα καλό περιβάλλον, πιθανότατα να μην χρειαστεί να λάβει ποτέ συμπληρώματα διατροφής. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων σφανίζουν. Λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής και της έντονης καθημερινότητας, πολλές φορές ξεχνάμε να φάμε ή τρώμε ό,τι να είναι και όποτε να είναι, αφήνουμε το άγχος να υπερισχύσει και δεν ασκούμαστε, τα συμπληρώματα διατροφής μας λύνουν τα χέρια. Σε καμία περίπτωση δεν τα λαμβάνουμε σαν υποκατάστατα διατροφής, διότι δεν υποκαθιστούν τη διατροφή, αλλά συμπληρώνουν τη διατροφή. Αυτό το τονίζω. Καλό θα είναι, πριν λάβετε οποιοδήποτε συμπλήρωμα διατροφής, να ρωτήσετε κάποιον ειδικό επιστήμονα υγείας, το γιατρό ή το φαρμακοποιό της γειτονιάς σας. Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για το χρόνο σας. Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι η συγκεκριμένη παρουσίαση δεν μπορεί να εκλειφθεί ως ιατρική συμβουλή, διάγνωση, θεραπεία ή υπόδειξη. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στους τηλεθεατές μας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους μας το περιεχόμενο αυτό να υποκαταστήσει την εξατομικευμένη ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα.